Δεκάδες παιδιά, αγόρια και κορίτσια από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο Shooting Cup του ΠΑΟΚ που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο τεχνικός διευθυντής ΚΑΕ Νίκος Σταυρόπουλος και οι συνεργάτες του, προπονητές των Ακαδημιών του Δικεφάλου, προσπάθησαν να μοιήσουν τους νεαρούς αθλητές και τις αθλήτριες στα μυστικά του μπάσκετ και στη σωστή τεχνική του σουτ. Προσπαθούμε να δώσουμε έτσι τα παιδιά λίγο χαρά, λίγο διάθεση για παιχνίδι παραπάνω και λίγο εξειδίκευση πάνω στο σουτάκι που πρέπει να διορθώσουν. Μείναμε έκπληκτοι γιατί περιμέναμε άλλο αριθμό παιδιών και ήρθε σχεδόν ο διπλάσιος και παραπάνω. Και αυτό λίγο μας έβγαλε από το πρόγραμμα, γιατί όταν προγραμματίζεις για συγκεκριμένο αριθμό παιδιών, μετά δυσκολεύεις όταν είναι παραπάνω. Αλλά είναι η χαρά μας, γιατί είναι παιδιά που έρχονται από την περιφέρεια, έρχονται καθημερινά από την Έδεσα, οι γονείς τους φέρνουν κάθε μέρα. Το πρόγραμμα είναι intensive, είναι πολύ εντατικό, είναι 2,5 μέρες. Είναι συγκεκριμένο το σκησιλόγιο που κάνουμε, το έχω βάλει λίγο με αμερικάνικο στυλ, το έχω κουβαλήσει από εκεί. Ο magic του ελληνικού μπάσκετ, τι συνιστά όσον αφορά στο shoot, τι χρειάζεται? Α, τώρα πολλά χρειάζονται. Τώρα έχει αλλάξει πλέον το shoot στο μπάσκετ, θέλει να σουτάρεις με ταχύτητα, με εκρηκτικότητα, με ακρίβεια, με ισορροπία, να ελέγξεις τον αντίπαλό σου. Είναι πολλά τα στοιχεία που διδάσκουμε στα παιδιά. Έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την ανάλυση της τεχνικής και τη διδασκαλία της τεχνικής με τεχνικά μέσα. Τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά ενώ σουτάρουν φωτογραφίζονται αναλυτικά καρέ-καρέ και σε βίντεο. Στη συνέχεια αναλύονται σε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή και σήμερα στο τέλος ο καθένας θα πάρει ένα report για να μπορεί να διορθωθεί και να τελειοποιήσει την τεχνική του στο σουτ. Μυστικά του καλού σουτ είναι μόνο η προπόνηση. Το παρόν έδωσε και ο προπονητής επαγγελματικής ομάδας Ηλίας Παπαθεοδόρου. Το 8ο Shooting Camp του ΠΑΟΚ διήρκεσε 3 μέρες. Η διοργάνωση έχει γίνει θεσμός και οι υπεύθυνοι του Δικεφάλου βλέπουν με ικανοποίηση τη μεγάλη ανταπόκριση αλλά και τη χαρά των παιδιών που συμμετέχουν. Χρειάζεται σίγουρα δουλειά για να πετύχουμε ένα ωραίο σουτ. Γιατί χωρίς δουλειά δεν είναι τίποτα. Τι πρέπει να κάνει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια για να σουτάρει καλά? Να έχει ισορροπία και να εκτελεί γρήγορα. Αυτές τις 3 μέρες έχουμε μάθει να βελτιώνουμε το σουτ μας. Το οποίο μας βοηθάνε οι προπονητές μας γι' αυτό. Κάνουμε ασκήσεις και ειδικές προπονήσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις για να πάρει τόσο καλά πόδια, να είναι σωστή θέση, να σπάς καρπό.